Ποια η άποψή σας για την ανακύκλωση? Την ανακύκλωση είναι κάτι που το προβλέπουμε στο πρόγραμμά μας. Ξέρετε, η λέξη αυτή είναι απαγορευμένη για την Νίκαια. Για την Νίκαια, ναι, δυστυχώς. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει ανακύκλωση. Και αυτή την ανακύκλωση που έκανε έτσι που και που, έτσι περιστασιακά, ήταν υποτυπώδης και να σας πω κάτι εγώ, επειδή έχω πολλές εφημερίδες που μου έρχονται και πολλά περιοδικά, ταχυδρομικά, μαζεύω σε κούτες το υλικό αυτό και ψάχνω να βρω κάδο ανακύκλωσης. Και πολλές φορές πάω σε γειτονικούς δήμους, γιατί λυπάμαι να πετάξω όλο αυτό το χαρτί, γεμίζω το προπαγκάζ και μπορεί πολλές φορές πολίτες να με έχουν δει το βράδυ αργά και να ρίχνω σε κάδο ανακύκλωσης σε γειτονικό δήμο όλο αυτό το υλικό που έχω, που είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας και προστατεύουμε και το περιβάλλον όταν ανακυκλώνουμε αυτά τα υλικά. Η ανακύκλωση για μας είναι προτεραιότητα. Από τις προτεραιότητες, διότι με την ανακύκλωση μειώνουμε αμέσως και τον όγκο των απορριμμάτων και εκτός αυτού ωφελούμε, όπως προείπα, το περιβάλλον, μειώνουμε το κόστος σε πολλές δραστηριότητες τις οποίες έχουμε. Αναφέρομαι ότι θα κάνουμε ανακύκλωση και θα σας πω έτσι ακριβώς όπως την αναφέρω μέσα εδώ στο φυλάδιό μου, διότι η ανακύκλωση για μας είναι τρόπος ζωής. Θα έχουμε ανακύκλωση υλικών συσκευασίων στο χαρτί, στο γυαλί και στο πλαστικό και να σας πω κάτι, κομποστοποίηση των στερεών αστικών αποβλήτων. Είμαι ο πρώτος και το δηλώνω αυτό στην κάμερα που εφάρμοσα κομποστοποίηση οργανικών υλών στο όρος εργάλαιο. Είμαι ο πρώτος που έκανα αναδάσωση στο όρος εργάλαιο μετά και δημιούργησα και 70 θέσεις εργασίας ως αναπληρωτής νομάρχης Πειραιά, και γιατί όταν φυτεύεις ένα δέντρο δεν φτάνει μόνο να το φυτέψεις, πρέπει να το ταΐσεις κιόλας και το ταΐσμα είναι το πότισμα. Και για 2 χρόνια είχαμε δημιουργήσει 70 θέσεις εργασία στο όρος εργάλαιο, φυτέψαμε 10.000 δέντρα τα οποία τα αφήσαμε 2 μέτρα μετά από 2 χρόνια. Και αυτά τα δέντρα είναι εκεί πάνω που τώρα πηγαίνουν και τα απολαμβάνουν πολίτες. Και είμαι ο πρώτος που εφεύμωσα την κομποστοποίηση οργανικών υλών και από αυτήν είχαμε παραγωγή λιπάσματος. Δυστυχώς η νομαρχιακή αρχή του κυρίου Μίχα το έκοψε αυτό το πρόγραμμα όταν αντικατασταθήκαμε